Δεν νομίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει άνθρωπος καλόπιστος και σε αυτή την κατηγορία προφανώς και δεν ανήκει ούτε ο κύριος Βελόπουλος ούτε οι βουλευτές του κόμματός του. Δεν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος καλόπιστος που να μην αναγνωρίζει στο ΚΚΕ ότι για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε καθαρά και ξάστερα και χωρίς την παραμικρή υστεροβουλία. Δηλώσαμε λοιπόν από την αρχή ότι ασφαλώς και μπορεί και πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν να ψηφίζουν στις ελληνικές εκλογές από τον λίγο ως πολύ μακρινό τόπο διαμονής τους, και ότι αυτό δεν ήταν δύσκολο να γίνει με ορισμένες σχετικές προβλέψεις. Πήραμε καταρχήν υπόψη όλους εκείνους τους εκατοντάδες χιλιάδες νέοι στην πλειοψηφία τους που τα τελευταία χρόνια έφυγαν από τη χώρα, μια φυγή που πήρε μάλιστα μαζικά χαρακτηριστικά στα χρόνια της κρίσης και των απανωτών μνημονίων. Και ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί δεν έφυγαν και τόσο εκούσια, ούτε για τουρισμό. Στην πραγματικότητα τους έδιωξαν οι κυβερνήσεις της χώρας με την πολιτική τους, με τους αντιλαϊκούς νόμους που ψήφιζαν και ψηφίζουν, προκειμένου να στηρίζουν με κάθε τρόπο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές τους είναι και οι μεγάλοι ένοχοι για τη μετανάστευση ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής νεολαίας, και αυτό δεν ξεπλένεται με καμιά επιδότηση επιστροφής για ελάχιστους, επιδότηση η οποία στην ουσία χρηματοδοτεί και πάλι τους μεγαλοεπιχειρηματίες, προσφέροντάς τους φρέσκια, φθηνή και υψηλή ειδίκευση εργατική δύναμη. Βλέπετε, ούτε η μετανάστευση διαχρονικά, ούτε πολύ περισσότερο η προσφυγιά αποτελούν φυσικά περιοδικά φαινόμενα όπως συχνά παρουσιάζονται. Αλλά αναγκαστική επιλογή χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε για οικονομικούς λόγους προκειμένου να βρουν δουλειά, είτε για πολιτικούς λόγους, ακόμα και για λόγους επιβίωσης. Και με την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ για το θέμα της διευκόλυνσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού, θεωρούμε ότι όχι μόνο καλύπτονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μετανάστευσαν στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, αλλά ότι επιπλέον καλύπτονται και διευκολύνονται ώστε να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους ακόμα και όσοι και όσες έφυγαν αρκετά χρόνια πριν από την κρίση και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη χώρα εξαιτίας ακριβώς αυτής της κρίσης, παρόλο που είχαν και εξακολουθούν να έχουν μια τέτοια επιθυμία και προσδοκία. Από την αρχή όμως, και χωρίς περιστροφές, είπαμε για τη διευκόλυνση αυτή ότι πρέπει αυτή να υπόκειται σε ορισμένα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται η αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους των οποίων οι αντιλήψεις και οι αποφάσεις διαμορφώνονται πολλές φορές σε τελείως διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον ή με εκλογής χωρίς ή με ελάχιστη γνώση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας ή με εκλογής χωρίς ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα, ούτε βέβαια με εκλογής οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την όποια πολιτική εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ούτε πρόκειται να υποστούν την παραμικρή συνέπεια της όποιας εκλογικής τους επιλογής, μιας και η ζωή τους έτσι κι αλλιώς συνδέεται πια αποκλειστικά με την πραγματικότητα, την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, όχι της Ελλάδας, αλλά της χώρας στην οποία ζουν. Ήταν άραγε τόσο απίθανο να συμβεί αυτή η αλλίωση του εκλογικού σώματος με μια υπέρμετρη διόγκωσή του καθόλου? Με βάση το ισχύον δίκαιο ηθαγένεια στη χώρα μας και πολιτογράφησης, το οποίο θεμελιώνεται στην αναχρονιστική αντίληψη του δικαίου του αίματος και το οποίο στη χώρα μας οδηγεί αυτοδίκαια και στην εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες, παραδείγματος χάρη, ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και με μακρινούς απογόνους τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι απλώς θα είχαν έστω έναν Έλληνα πρόγονο, χωρίς αυτοί οι ίδιοι να έχουν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Ορισμένοι έρχονται εδώ και προβάλλουν την ύπαρξη ψυχικών και συναισθηματικών δεσμών με την Ελλάδα. Αυτοί οι δεσμοί,
όχι μόνο δεν αμφισβητούνται, αλλά είναι και καθόλου άξιοι και σεβαστοί. Όμως, δεν είναι αρκετοί για να θεμελιώσουν τη διευκόλυνση του εκλογικού δικαιώματος, ενός βασικού πολιτικού δικαιώματος, το οποίο στον πυρήνα του, σύμφωνα και με την αστική αντίληψη, συνδέει τις συνέπειες της άσκησης αυτού του δικαιώματος με όποιον το ασκεί. Αυτό, ξέρετε, δεν το υποστηρίζει μονάχα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεν είναι αυθαίρετο. Αποτελεί διεθνή θέση και πρακτική και μάλιστα χωρών όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες δηλαδή που συνήθως προβάλλονται από σας ως πρότυπα. Εδώ εδράζονται και τα τρία κριτήρια τα οποία πρότεινε το κόμμα μας για τη διευκόλυνση των Ελλήνων εκλογείων του εξωτερικού, κριτήρια τα οποία συνάντησαν ευρύτατη κοινωνική αποδοχή και αυτό αποτυπώθηκε και σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στους απόδημους. Κριτήρια που είναι α, η αποδεδειγμένη ύπαρξη και λειτουργία πραγματικών και ουσιαστικών δεσμών με τη χώρα, οικονομικών, παραδείγματος χάρη φορολογικών, κοινωνικών, β, η συνολική και όχι απαραίτητα συνεχόμενη διετής παραμονής στην Ελλάδα για τα τελευταία 35 χρόνια. Η Γερμανία, για παράδειγμα, εδώ είναι πιο αυστηρή. Το όριο το έχει στα 15 χρόνια και τα 35 χρόνια, ας πάψει πια αυτή η παρανόηση, δεν αποτελεί όριο, αλλά είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να αποδειχτεί η διετής παραμονή και γάμα η υπεύθυνη αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογία μπροστά στην κάλπη και όχι η ψήφος διαλληλογραφίας ή η ηλεκτρονική ψήφος που ούτε τη μυστικότητα της ψήφου και την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας εγγυώνται, κάτι που φάνηκε παλιότερα για όσους θυμούνται στις ιταλικές εκλογές με την επιστολική ψήφο για την οποία μερίμνησε η μαφία, αλλά κυρίως υποβαθμίζουν και υπονομεύουν αυτές οι πρακτικές της επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου, υποβαθμίζουν και υπονομεύουν την ουσία της πολιτικής συμμετοχής. Ορισμένοι τα κριτήρια αυτά τα εμφάνισαν ακόμα και ως γραφειοκρατικά εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λιγότερα αυτά τα εμπόδια από αυτά για τη χορήγηση παραδείγματος χάρη είτε του επιδόματος θέρμανσης είτε άλλων κοινωνικών επιδομάτων. Κλείνοντας, αυτά τα κριτήρια ούτε περιορίζουν ούτε αφαιρούν το εκλογικό δικαίωμα κανενός. Αποτελούν απλώς τις προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω της ένταξης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ελλήνων του εξωτερικού και λειτουργούν τελικά προς το συμφέρον και των ίδιων των αποδήμων, κόντρα σε διαιρετικές λογικές που ενδεχομένως δημιουργηθούν σε οριακές εκλογικές αναμετρήσεις. Τέλος, ελπίζουμε αυτό το νομοσχέδιο να γίνει και οδηγός και για τη διευκόλυνση των Ελλήνων εκλογέων του εσωτερικού, κύριε Υπουργέ. Καθώς στις εκλογές του περασμένου Ιούλη, χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο όχι μόνο δεν διευκολύνθηκαν να ασκήσουν αυτό τους το δικαίωμα, αλλά ουσιαστικά η εργοδοσία τους το απαγόρευσε. Ευχαριστώ.